Καλό μεσημέρι. Καλημέρα σας κύριε Βούλγαρη, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Να σας πω, καταρχάς οι εξαγγελίες αυτές που ακούσαμε στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ξεκομμένες από τις εξελίξεις των τελευταίων μηνών της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία έχει εφαρμοστεί και που στρατηγική της στόχευση ήταν η κάλυψη των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Μέσα αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι πρέπει να δούμε και να ερμηνεύσουμε αυτές τις εξαγγελίες, που το σχέδιο τους, αν θέλετε, και το αποτέλεσμα της εφαρμογής τους βέβαια είναι ένα, και αυτό είναι να φτάσει η τιμή της εργατικής δύναμης όσο γίνεται πιο χαμηλά, δηλαδή να δουλεύουν οι εργαζόμενοι όσο και όποτε επιθυμεί η εργοδοσία, να τζογάρονται ο κόπος και ο υδρότας τους, τις χρηματιστηριακές λοταρίες, όπως είδαμε και στα πρόσφατα νομοθετήματα της κυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο να δούμε. Τώρα βέβαια, βλέποντάς τες, αν θέλετε, ξεκομμένα μία-μία, μπορούμε να τις σχολιάσουμε. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να δούμε λίγο αυτό που και η κυβέρνηση το χαρακτήρισε, αν θέλετε, το σκληρό πυρήνα αντιμετώπισης των προβλημάτων, που είναι οι νέοι εργαζόμενοι. Ναι. Δηλαδή, τα 600 που έγιναν 100. Ακριβώς. Δηλαδή ακούσαμε για τη γενιά που δοκιμάστηκε το τελευταίο διάστημα, καλοπιάσματα, ότι έχει την πρώτη θέση στην καρδιά και στο μυαλό της κυβέρνησης. Αυτά είναι απολύτως υποκριτικές, αν θέλετε, κουβέντες. Γιατί όλα αυτά δεν ήταν τίποτε περισσότερο από μια εισαγωγή για να παρουσιαστούν κάποια μέτρα, μια σειρά μέτρων κομμένων και ραμμένων στις αξιώσεις που ήδη έχουν εκφράσει η μεγαλοεργοδοσία και χτυπάνε στα δικαιώματα και τις ανάγκες των νέων εργαζομένων. Λέτε, ας πούμε, και το θέμα των συγχωνεύσεων. Γιατί η μικρομεσαία επιχείρηση αυτό το προσωπικό δεν το έχει για να γίνει συγχώνευση. Ακριβώς. Για να έχει, ας πούμε, τη μείωση φόρου. Ακριβώς. Θα πρέπει να δούμε τη διαφορά ανάμεσα στην έβυχη, στον έβυχο τίτλο που έβαλε ο Πρωθυπουργός στις εξαγγελίες του μία-μία και που αναπαρέλευε με τα αστικά μέσα ενημέρωσης, από αυτό το οποίο θα προκύψει τελικά. Δηλαδή, ας πούμε, ας πάρουμε το πρώτο ένσημο που είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, ναι. Τι ήταν αυτή η εξαγγελία? Δεν ήταν παρά μια φρασίτατη στήριξη των επιχειρήσεων ως μέτρο δήθεν καταπολέμησης της ανεργίας. Τώρα, ποιος τη δημιούργησε την ανεργία? Και αν έχει βάλει το χέρι της, δεν έχει βάλει το χέρι, έχει βάλει και τα δύο τα χέρια και τα δύο πόδια η κυβέρνηση, στη συνέχεια της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, για να δημιουργηθεί η ανεργία. Είπε επίσης, ξέρω εγώ, ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, μίλησε για πλουσιότερη Ελλάδα, που σημαίνει πλουσιότεροι Έλληνες. Τι ήταν αυτό? Δεν ήταν παρά για μια ακόμη φορά το σερβίρισμα του παραμυθιού ότι μπορεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη να ωφεληθούν όλοι, και ο λαός και οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα λοιπά. Ή ξέρω εγώ, μείωση, φεύγουμε τώρα από την νεολαία έτσι και πάμε στη μείωση του ποσοστού, του ποσοστού αυτών που ονομάζουμε επιστρεπτές προκαταβολές. Και μάλιστα το σηκώσανε και ψηλά τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε κάθε περίπτωση, η μεγάλη μάζα αυτής της προκαταβολής της επιστρεπτέας αφορά σχετικά ισχυρότερες επιχειρήσεις και δεν έχει σχέση με τις μικρομεσαίες, κυρίως ισχυρές επιχειρήσεις εξυπηρετεί. Τώρα, η εισφορά αλληλεγγύης, να πιάσουμε άλλο, ναι, που αναστέλλεται για το 22 για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες. Εξαιρεί όμως τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η εισφορά αλληλεγγύης καταβάλλεται για εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ το χρόνο. Ενώ η ρύθμιση είναι δώρο-άδωρο για τα χαμηλότερα εισοδήματα, γιατί δεν θα ωφεληθούν καθόλου. Να πούμε για την επέκταση του ελάχιστου φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος που δεν είναι... 1.000 ευρώ που είπε, ναι. 80 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, μπορεί να το λέμε αστείο, αλλά ας πούμε ότι είναι μια βοήθεια. Σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ, που ο στόχος φυσικά της κυβέρνησης είναι να αρμονισμένο με την γενικότερη πολιτική της στην παιδεία, να αποτελέσει ένα από τα τυράκια ώστε οι περισσότεροι από τους νέους να κατευθυνθούν στην κατάρτιση και μάλιστα στην ιδιωτική κατάρτιση. Ξέρουμε πόσες χιλιάδες είναι αυτοί οι οποίοι με τα μαγειρέματα τα κυβερνητικά, όπως
λένε ο νόμος Κεραμέως και τα λοιπά, μείναν έξω από τα πανεπιστήμια. Και φυσικά όλα αυτά τελειωμό δεν έχουν. Κύριε Παπαναστάση, πιστεύετε ότι, επειδή το έλεγα και νωρίτερα, ότι ας πούμε έβαλε τα λαϊκά, δήθεν λαϊκά ή τα βάφτισε λαϊκά κάποια μέτρα στη βιτρίνα, όπως ας πούμε το πρώτο ένσημο ή για τα ΙΕΚ αυτά, τους σπουδαστές και τους φοιτητές, ναι, ενώ μέσα υπήρχαν άλλα πράγματα και πιο βαθιά, όπως οι γονικές παροχές 800.000, γιατί εγώ δεν ξέρω κανένα μεροκαματιάρι να έχει εκείνη την περιουσία και μετοχές και που να υπερβαίνουν το εκατομμύριο. Ακριβώς όπως το είπατε. Η εξαγγελία, αυτό που θέσατε τώρα, κατάργηση του φόρου γονικών παροχών και δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, έτσι. Και αφορά οι δωρεές έως 800.000 ευρώ από την 1η του Οκτώβρη. Αυτό τι είναι? Είναι ένα μέτρο που έρχεται και ευνοεί ιδιαίτερα, όπως είπατε κι εσείς, τις μεταβιβάσεις μεγάλων περιουσιών, όπως για παράδειγμα, και εδώ πρέπει να προσέξουμε, τα μετοχικά πακέτα τα μεγάλα, αλλά και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία καμιά σχέση δεν έχουν με την πρώτη κατοικία ή πέρα από την πρώτη κατοικία. Αυτό μπορεί να είναι και μια φόρμουλα για ξέπλυμα χρήματος, δηλαδή που τα βρήκες, μου τα έκανε δώρο πατέρας μου, τα είχε σε μια θηρίδα. Ενδεχομένως να λειτουργήσει και αυτό, γιατί και αυτή η λογική την οποία θέτε σε αυτή τη στιγμή είναι μέσα στα μέτρα φανερά και κρυφά, το τονίζω, κρυφά, τα οποία παίρνει η κυβέρνηση βαφτίζοντάς τα όπως να είναι, από τα οποία οι μόνοι ευνοημένοι είναι οι μεγαλοεπιχειρηματίες και γενικότερα το μεγάλο κεφάλαιο. Για παράδειγμα, δεν υπήρξε καμιά ελάφρυνση για τους συνταξιούχους που συνεχίζουν να πληρώνουν τις αιματοειδές περικοπές των προηγούμενων χρόνων, αλλά και την εισφορά αλληλεγγύης. Αλλά να τονίσουμε και το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ο συνταξιούχος δεν παίρνει τη σύνταξή του για να ζήσει αυτός σαν συνταξιούχος. Από αυτή τη σύνταξη ζουν πάρα πολλές οικογένειες της επόμενης γενιάς των παιδιών τους, αλλά και των εγγονιών. Είναι τραγικές αυτές οι καταστάσεις. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι τεράστια για αυτόν τον εμπεγμό του ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Και για να μην πάμε και πολύ μακριά, επειδή η κυβέρνηση μπορεί να θεωρεί ότι ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι έχουν μνήμη χρυσόψαρου, ας ανατρέξουμε στα περσινά δεδομένα, στις περσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης, στην αντίστοιχη έκθεση Θεσσαλονίκης, τι μας έλεγε τότε? Ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Τι συνέβη στην πραγματικότητα? Αύξηση της ανεργίας, αυξήθηκε πάνω από 15% και στους νέους είναι πάνω από 30%. Μίλησε για καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Πέρα από την αύξηση, την απάτη αυτής της φράσης, έχουμε μίλησει για καλοπληρωμένες θέσεις. Μα και ο τελευταίος εργαζόμενος γνωρίζει ότι υπήρξαν άμεσες περικοπές στις αμοιβές και έμεσες φυσικά μέσα από την ανατίμηση των βασικών λαϊκών αναγκών σε κάλυψη σε βασικά είδη. Στο σούπερ μάρκετ, τρόφι και βασικά στοιχεία ένδυση. Άρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία πραγματικά εμπέζει τον ελληνικό λαό, εμπέζει τους εργαζόμενους, κύριε Βουγγέλη. Επίσης, επειδή είπατε για τους συνταξιούχους, είπε και για τους νέους που θα μπουν στο χώρο εργασίας για την επικουρική. Αυτό πώς το σχολιάζετε? Η επικουρική, κοιτάξτε να δείτε, η επικουρική, εμείς το Κομμουνιστικό Κόμμα τοποθετήθηκε αναλυτικότατα και στη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου τώρα πρόσφατα, το Σεπτέμβρη. Η επικουρική σύνταξη και οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι καταρχάς ότι υπάρχει ασφάλεια σε αυτήν την επένδυση, γιατί ουσιαστικά επένδυση είναι, τζόγος είναι η διαχείριση των κεφαλαίων των νέων εργαζομένων, ότι υπάρχει κρατική ασφάλεια και ότι υπάρχει διαβεβαίωση ότι μετά από 40 χρόνια που θα πάρει σύνταξη ο νέος εργαζόμενος θα πάρει το κεφαλαίο του. Είναι ή δεν είναι απάτη? Μα και οι πέτρες γνωρίζουν ότι τεράστιες ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες παίζανε αυτόν τον ρόλο δήθεν εντός αγωγικών της διασφάλισης των χρημάτων. Αλλά έχουμε και το παράδειγμα της Ασπίδας εμείς εδώ στην Ελλάδα. Η Ασπίδα. Και το τότε Υπουργείο Εμπορίου είχε και επιτροπές που υποτίθεται ότι ήλεγχαν τις ασφαλιστικές. Ακριβώς. Είναι λοιπόν ηλίου φαϊνότερον ότι καμιά ασφάλεια δεν υπάρχει. Είναι ένας τζόγος
είναι μια εισρωή χρημάτων τεράστια στις ασφαλιστικές εταιρείες και φυσικά είναι μέσα στις προθέσεις κυβέρνησης να το κάνει αυτό. Παίρνει τα χρήματα από τους εργαζόμενους, τα δίνει στις εταιρείες, δεν διασφαλίζει τίποτε. Αυτός ο πακτολός χρημάτων θα φέρει κι άλλα κέρδη, κι άλλα κέρδη και φυσικά δεν πρόκειται να προσφέρει το ελάχιστο στην ευημερία του ελληνικού λαού, όπως εξαγγέλει η κυβέρνηση, αλλά και τον ίδιο των εργαζομένων μετά από κάποιες δεκαετίες. Κανείς μα κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει αυτά τα χρήματα. Και επειδή τον τροχό δεν τον ανακαλύπτουμε εδώ στην Ελλάδα, αν πάμε και εξετάσουμε λίγο ασφαλιστικά συστήματα τα οποία χειρίζονται αυτόν τον τρόπο από την Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, φτάνουν στο σημείο οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις να προτείνουν στους εργαζόμενους: συνεχίστε να εργάζεστε παρόλο που έλειξε ο εργάσιμος βίος σας, για να δημιουργηθούν ευνοϊκότερες συνθήκες, μπας και πάρετε κάνα φραγκάκι παραπάνω. Δηλαδή, ήταν στραβό το κλίμα, το δάγκωσε και ο Γάιδαρος που λέει και ο λαός μας και τέλειωσε η ιστορία. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι τραγική. Εμείς πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι πλέον βλέπουν ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα επικοινωνώντας μέσα από τους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων, στα σωματεία τους, λιώνοντας την κυριολεξία σε όλες, όλα τα στελέχη μας, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους νέους, τα σωματεία, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους από γειτονιά σε γειτονιά, σπίτι σε σπίτι, γιατί πραγματικά η επιστήμη της παραπλάνησης και της εξαπάτησης πάει και έρχεται αυτή τη στιγμή και είναι ένα βασικό εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο της κυβέρνησης, και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βάζει πλάτη σε αυτή την πολιτική. Την έχει, έχει βάλει το χεράκι του και μάλιστα πάρα πολύ έντονα. Κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Καλό μεσημέρι. Καλά, καλό μεσημέρι.